Δάσκαλοι και καθηγητές ζήτησαν σήμερα αύξηση των δαπανών για την παιδεία, μαζικούς διορισμούς, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές και δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά στα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν από την ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στην κινητοποίηση που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί της Περιφερειακής Ενότητας ΕΡΟΝ. Σήμερα η Δημοτική Ομοσπονδία έχει ρίξει 3 ώρες τάση εργασίας και για 3 ώρες για το πρωινό κύκλο και 3 ώρες για το απογευματινό κύκλο, για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια που θα γίνουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Εδώ ο σύλλογος δικός μας έχει βάλει λεωφορείο σήμερα. Θα μεταβεί στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης με κύριο αίτημα τους μόνιμους διορισμούς, θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να αποσυρθεί ο νόμος και η τροπολογία που έχει ψηφιστεί για την ειδική αγωγή, που ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που το βασικό πτυχίο παντού δεν αποτελεί βασικό προϊόν, βασικό κριτήριο διορισμού. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι η πρώτη φορά στην εκπαίδευση, είναι η μόνη εκπαιδευτική η οποία το βασικό του πτυχίο δεν είναι κριτήριο για διορισμό. Ανοίγουν οι ασκήτες όλου και οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει στην εκπαίδευση. Στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης έδωσαν το παρόν και εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Με αφορμή την πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε πριν από μία εβδομάδα από το Υπουργείο Παιδείας για την Ειδική Αγωγή, βλέπουμε ένα κύμα κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα με αποκορύφωμα τη σημερινή ημέρα, όπου θα συγκεντρωθούν όλοι οι αναπληρωτές και οι μόνιμοι σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, κυρίως όμως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, για να διεκδικήσουν μία παιδεία δημόσια, το τονίζουμε δημόσια, και με στήριξη κυρίως στην ειδική αγωγή. Οι αναπληρωτές καλύπτουν πάγιες λειτουργικές ανάγκες. Έχουμε πάνω από 20.000 αναπληρωτές κάθε χρόνο. Είναι εμπεγμός αυτό το οποίο γίνεται να μην διορίζονται, είναι εμπεγμός για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να υποβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο η ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που διαλύει το δημόσιο σχολείο και υποβαθμίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, όπως ξέρετε όλοι, η πολιτεία 15 χρόνια μας έχει στο περιθώριο, είμαστε αναπληρωτές, δεν έχουμε διοριστεί ποτέ, δεν έχει γίνει ποτέ ΑΣΕΠ για μας και τώρα φέτος έρχεται αυτή η τροπολογία να καταβαραθρώσει την ειδική αγωγή, να τη στείλει στον ΚΕΑΔΑ και να, με αποτέλεσμα του χρόνου να μην είμαστε στα σχολεία, να μην υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, απεργούμε, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πηγαίνουμε, ενημερώνουμε όλους τους πολιτευτές για να είναι στο πλευρό μας. Νομίζω από τους περισσότερους ναι, αλλά εντάξει, τη μερίδα του λέοντος την έχουν οι κυβερνώντες, οι οποίοι είναι απέναντί μας αυτή τη στιγμή και δυστυχώς αυτό είναι το άσχημο, γιατί η κοινωνία εξαθλιώνεται και εξαθλιωνόμαστε μαζί και εμείς και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ.